Στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή κατέρευσε με πάταγο η γραφική σκευωρία την οποία προσπάθησε να ενορχιστώσει η Νέα Δημοκρατία καθοδηγούμενη από συγκεκριμένα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκη επιχείρησε να εμφανιστεί ω κατήγορο και για άλλη μια φορά κατέληξε κατηγορούμενο. Χθε αποδείχθηκε ότι η επιχειρηματολογία τη Νέα Δημοκρατία είχε βασιστεί στι πληροφορίε που διοχέτευε στι ελληνικέ αρχέ ένα επίδοξο μεσάζοντα, ο μοναδικό μεσάζοντα σε αυτή την υπόθεση, ο κ. Γιάννη Φακιανάκη. Και όχι φυσικά η κυβέρνηση τη Σαουδική Αραβία, όπω ψευδό ισχυρίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκη προσωπικά οφείλει να απαντήσει. Ποια η σχέση του κ. Φακιανάκη τόσο με τον ίδιο, όσο και με τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε τη συζύγου του. Αυτό εξάλλου είναι και το μοναδικό ερώτημα που έμεινε αναπάντητο κατά τη χθεσινή κοινοβουλευτική συζήτηση.